Παίρνουμε κανένα δολάριο καμιά φορά από την Αμερική, λαβαίνουμε κανένα δολάριο. Και εσείς και όλος ο κόσμος και έχουμε συναλλαγή με τα χαρτονομίσματα, με τα δολάρια, με τα μάρκα. Πάρτε δολάρια. Πέστε μου σας παρακαλώ, όταν πάρουμε ένα δολάριο και λέμε σήμερα ότι έχουμε την αρρώστια του AIDS και ότι κολλάει, λένε, και με το σάλιο. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος σάλιωσε που έχει το AIDS, το χαρτονόμισμα, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν τη συνήθεια να σαλιώνουν το χέρι τους και να μετράνε τα χαρτονομίσματα. Αυτό, αγαπητοί μου, μην το κάνουμε ποτέ, είναι φοβερό, είναι για κάθε αρρώστια, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Και με θα μεταδώσουμε στους άλλους και θα πάρουμε και εμείς μικρόβια. Όχι, θα μετρήσουμε τα χρήματα με τα χέρια μας και θα πάμε να πληθούμε. Δεν θα βάζουμε το σάλιο μας και πάλι ξανά όταν αποσαλιωθεί το δάχτυλο από το τρίψιμο κύριο, την τριβή επί των χαρτονομισμάτων, να το βάλω πάλι στο στόμα μου και πάλι δώσ' του. Είναι φοβερό. Μην το κάνουμε αυτό. Επειδή όμως υπάρχει συνήθεια, ας πούμε λοιπόν το δολάριο επάνω. Λέω δολάριο γιατί υποτίθεται πως στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι το πιο πολύ το AIDS. Αύριο θα είναι στα ελληνικά χαρτονομίσματα. Και ποιος μας λέει ότι δεν θα είναι στα ελληνικά χαρτονομίσματα, αφού και στην Ελλάδα ήρθε η αρρώστια. Και ότι θα αρχίσουμε να κινδυνεύουμε. Κάποτε θα πούν, βλέπετε, δεν μπορούμε να πιάνουμε τα χαρτονομίσματα. Είναι πολύ επικίνδυνα να τα πιάσουμε τα χαρτονομίσματα. Να, θα πούν, ότι δεν μας χρειάζονται, πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο που να μην χρησιμοποιούμε χαρτονομίσματα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Θα βάλουμε εδώ πέρα το 666, θα βάλουμε και τον ατομικό αριθμό, διότι είναι δύο αριθμοί, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι ο γενικός και ο ατομικός. Ο γενικός είναι 666 και ο ατομικός είναι ο αριθμός Μητρώου. Της εφορίας. Πώς είναι ο αριθμός της εφορίας? Α, κάπως έτσι. Λοιπόν, και επειδή ακόμη κλέβουν τα χαρτονομίσματα, και για αυτό το λόγο, όχι μόνο για τις αρρώστιες, για το AIDS, για να τα διασφαλίσουμε, κλέβουν, ανοίγουν. Σήμερα τι γίνεται, δολοφονίες και κλοπές γίνονται. Πας να εισπράξεις κάτι, τη σύνταξή σου από την τράπεζα, και μόλις πας να βγεις, σου την αρπάζει ο άλλος και φεύγει. Αυτά θα γίνουν πάρα πολλά. Και κάποτε θα πούν οι άνθρωποι, για να τα εκμηδενίσουμε αυτά, δεν θα υπάρχουν χαρτονομίσματα. Τέρμα. Σφράγισμα. Τότε όμως, όταν θα έχουμε μάθει να σφραγίζουμε την ταυτότητά μας τώρα, με το 666, όταν θα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πατού το 666, όταν θα έρθει η ώρα κατά τρόπον πολύ μαλακών και φυσικών, δεν θα πούμε το όχι για το χέρι μας. Και τότε οι χριστιανοί μας θα μαρκαριστούνε. Θα μπει η μάρκα εδώ. Ανεξίτηλη. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να δεχθούμε το 666 επί των ταυτοτήτων, για τον λόγο ότι θα συνηθίσει τουλάχιστον ο ελληνικός μας λαός και θα πούν δεν είναι τίποτα. Όχι. Το 666 καθεαυτό δεν έχει τίποτα να μου κάνει εμένα. Είναι στο χαρτονόμισμα, είναι στην ταυτότητα, σας τα εξήγησα. Δεν έχει τίποτα να μου κάνει. Έχει όμως να μου κάνει. Θα με συνηθίσει να το αποδεχθώ ότι δεν είναι τίποτα. Έτσι θα πω άλλη μία φορά, όπως εδώ λέει, μη τολμήσεις αποφύνασε το πότε ταύτα γίνεται, μήτε πάλι νύπτιος κοιμηθείς. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Παράλληλα λοιπόν θα λέγαμε κι εμείς, και να σας πω, δεν είχα σκοπό να σας τα πω απόψε αυτά τα πράγματα. Ειλικρινώς δεν είχα, σας τα είπα, δεν ξέρω, έτσι παρέσυρε το χωρίον αυτό. Γιατί τα φιλούσα να σας τα πω άλλη φορά. Ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και το ένα θα μας ενδιαφέρει και το άλλο θα μας ενδιαφέρει. Για τους λόγους που τόση ώρα σας εξηγώ. Γι' αυτό, αγαπητοί μου,
Ας προσέξουμε πάνω εις το σημείο αυτό και δεν ξέρω, ο Θεός να ελεήσει. Όλα αυτά βέβαια δείχνουν όχι καλά σημάδια για την εποχή μας, ωστόσο όμως σημάδια είναι, βέβαια σημάδια, ωστόσο όμως ας προσέχουμε. Τι θα γίνει παρακάτω, ο Θεός να μας βοηθήσει. Θα ήθελα ακόμα να σας έλεγα πάνω σε αυτό, μια που έγινε αυτή η συζήτηση, γιατί και αυτό υπόθηκε, ότι επιτέλους και να έχω εδώ τον αριθμό τη σφραγίδα, δεν μπορώ να κάνω το σταυρό μου. Ωραιότατα, δεν αρνούμε τον Ιησού Χριστό. Κάνει εντύπωση όταν διαβάζουμε στην Αποκάλυψη ότι εκείνοι που έχουν σφραγιστεί δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. Ή καλύτερα, όχι, δεν θα σωθούν. Δηλαδή, αν σφραγιστώ δεν θα σωθώ. Κάνει εντύπωση αυτό. Ανάμεσα στο σφραγίζομαι και δεν θα σωθώ, υπάρχει μία σειρά από πράγματα. Ακούσατε τα ποια είναι αυτά. Διότι εκ πρώτης όψης μπορεί να πει κάποιος, μα δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Δεν ξέρω βέβαια ο Θεός πως τα κρίνει, αλλά με βάση την Αγία Γραφή αυτά έχουμε να πούμε. Ότι εκείνος που σφραγίζεται δεν σώζεται. Ρητός και κατηγορηματικός. Και ότι θα είναι σφραγίδα επί της χειρός, της δεξιάς μάλιστα, και επί του μετόπου, είναι ό,τι λέει ακριβώς το κείμενο. Ούτε κατά μεταφοράν, ούτε αλληγορία, είναι ό,τι λέει το κείμενο. Πάει, τελείωσε. Δεν χωράει τίποτε άλλο. Τι γίνεται, δεν μου λέτε, το βάπτισμα τι είναι? Μια σφραγίδα. Πώς γίνεται αυτή η σφραγίδα? Βάζω τον άνθρωπο μέσα στην κολυμβήθρα, τρεις φορές κατάδυσης ανάδυσης, και λέγω εις το όνομα του Πατρός, βαπτίζει τον δούλος του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι έκανα εδώ? Έκανα μία σφραγίδα. Ποια είναι αυτή η σφραγίδα? Έχει τον διπλούν χαρακτήρα του ονόματος του Θεού, ότι είναι τριαδικός ο Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, και η άλλη όψη της σφραγίδας, ο Σταυρός. Διότι η τριπλή κατάδυσης και ανάδυσης, που πάλι εκφράζει το όνομα του τριαδικού Θεού, ταυτόχρονα είναι και ο Σταυρός, διότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι βαφτιστήκαμε, εις τον θάνατο του Χριστού βαφτιστήκαμε. Τι είναι? Είναι ο τάφος, γι' αυτό η κατάδυση είναι κάτω από το νερό και η ανάδυση είναι η Ανάσταση. Τι ομολογούμε εδώ? Μπαίνουν δύο σφραγίδες, ή μία σφραγίδα με δύο χαρακτηριστικά: η πίστη εις το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το πρώτο μέγιστο δόγμα της πίστεώς μας, και το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Γιατί όταν μιλάμε για σταυρό, εννοούμε την ενανθρώπιση. Αυτά αποτελούν τη σφραγίδα, αποτελούν την σφραγίδα του πιστού που την παίρνει την ώρα του βαπτίσματος. Πέστε μου σας παρακαλώ, βγήκατε από την κολυμβήθρα, έχω καμιά σφραγίδα? Τίποτα πουθενά, τίποτα. Αυτή η σφραγίδα υπάρχει? Μα βγαίνω από την κολυμβήθρα και αν υποτίθεται μου βάλει και κάποιο λάδι ή ότι άλλο, δεν εννοώ το χρήσμα, το λάδι. Πάω πλέον με μετά, δεν έχω τίποτα. Υπάρχει. Είναι οντολογική αυτή η σφραγίδα. Δεν είναι σφραγίδα από κίνες που βάζουμε και μπορούμε να τη σβήσουμε. Εμπήκε μέσα σε αυτήν την ύπαρξή μου, τόσο ανεξίτηλη, ώστε αυτό το σώμα που θα το αφήσω στον τάφο δεν θα είναι ικανό, αφού θα γίνει χώμα το σώμα μου, να εξαλείψει την σφραγίδα. Διότι βάσει αυτή της σφραγίδος θα με αναγνωρίσει ο Κύριος
για να μπω στη βασιλεία του. Παράλληλη σφραγίδα είναι του Αντιχρίστου, διότι η πρώτη σφραγής του Χριστού είναι η σφραγής πίστεως, η δεύτερη σφραγίδα είναι η σφραγίδα του Αντιχρίστου, και αυτή είναι σφραγίδα πίστεως, ότι θα μας δώσει να φάμε, θα μας κάνει έναν καλύτερον κόσμο και θα τον ομολογήσουν ότι είναι αυτός ο Μεσσίας. Συμπέρασμα: όπως παίρνει την ενέργεια του Θεού ο βαπτιζόμενος, έτσι παίρνει την ενέργεια του σατανά ο δεχόμενος το 666, και συνεπώς δεν θα μπορεί να μετανοήσει. Ένα είδος εμποδίου, δεν θα μπορεί να μετανοήσει πρώτον, ή να είναι, θα λέγαμε, αποσφράγησης του αρχικού σφραγίσματος του Θεού και νέας σφράγισης δαιμονική, που πλέον ο Θεός να μην δέχεται τίποτα πλέον, διότι είναι σημείον τέλους, το τελευταίο σημείο της πίστεως. Τι έγινε με τη γυναίκα του Λότ που μας είπε ο Κύριος, μνημονεύεται της γυναικός Λότ? Τι έγινε? Γύρισε ένα ειδί και έγινε αλάτι, σύλλη αλατιού. Δεν πίστεψε και έγινε σύλλη αλατιού. Οι άλλοι πίστεψαν. Τι, σε τι? Να μην γυρίσουν πίσω να κοιτάξουν. Μα εκείνο το πραγματάκι, εκείνο το πραγματάκι θα είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας, το μνημείο της πίστεως, η σφραγίδα του Θεού, ο Τίμιος Σταυρός και η πίστης στον Τριαδικών Θεών, και η σφραγίδα του σατανά στον Αντίχριστο, πίστης, που θα είναι τα τελευταία μνημεία πίστεως και πιστείας, τα τελευταία μνημεία της ιστορίας.